What makes Greek summer so precious? Στην Ελλάδα εσύ ποτέ ήρθες? Το 2006 πρώτη φορά. It's not the sea. Πήρα την πρώτη πτήση 6 το πρωί, κατευθείαν από το αεροδρόμιο πήγα στο στούντιο και εκεί στο στούντιο σου λένε μετά 11 το βράδυ τώρα, εντάξει, χωρίς να έχω κοιμηθεί, όλοι και αυτό. Να πάρεις ένα ταξί έξω. Δεν το έχουμε συνηθίσει τα μοντέλα, αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. It's not the sun. Και έχω μια μικρή τσάντα, παίρνω ένα ταξί, κάθομαι μπροστά. Το βάλω μπροστά. It's more than that. Οδηγώ δεν μιλούσα μία λέξη ελληνικά, ούτε αυτός αγγλικά. Greek summer is a state of mind. Κατεβαίνω λοιπόν, το ταξί, θέλω να πιάσω την τσάντα μου, μου δίνει μία πουλιά, κλείνει την πόρτα, μου σπάει τα δύο δάχτυλα. Being with the people you love. Και λοιπόν, ήταν απίστευτο και λέω, παιδιά, δεν θα ξανάρθω ποτέ. Connecting with nature. Μέσα έχεις διαβατήρια και όλα. Τα πάντα, δεν είχα τίποτα, ούτε ένα ευρώ δεν είχα, τίποτα. Feeling free. Είμαι εκεί μέσα στα αίματα γιατί είχε πιάσει η πόρτα τέλος πάντων. Έλα Χριστέ και Κύριε. So this year, enjoy your Greek summer